Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αναρωτιέται κανείς εάν υπάρχει αίσθηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γίνεται η σημερινή συζήτηση. Διότι εδώ θα περιμέναμε να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών καταρχήν να επικεντρωθεί στο θέμα της επίκαιρης επερώτησης που έκανε εν προκειμένου το κίνημα αλλαγής και να μας εξηγήσει γιατί έχουν πάει τα πράγματα στην οικονομία όπως έχουν πάει. Η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση και τον αποπληθωρισμό, κύριε Σταϊκούρα. Και εσείς ανεβήκατε σε αυτό εδώ το βήμα και αντί να εξηγήσετε το τι συνέβη, γιατί δεν ακούσατε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δύο φορές σε δύο πακέτα κάναμε κι εμείς και μένουμε όρθιοι ένα, μένουμε όρθιοι δύο. Και έχουμε καταλήξει αυτή τη στιγμή να έχουμε κάνει προσπέραση σε όλες τις χώρες σε σχέση με, το μέγεθος της ύφεσης και να είμαστε και πρώτοι στον αποπληθωρισμό. Και μπαίνουμε στο 21. Και αντί να έρθετε εδώ να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς θα υπερβείτε τη διοικητική σας ανεπάρκεια στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, λέτε ότι τα έχετε κάνει όλα καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τελειώνουν τα λεφτά λοιπόν για το 21. Τι θα συμβεί το 21? Τι λέτε στον κύριο Μητσοτάκη ότι θα συμβεί το 2021, πείτε μου. Πραγματικά ενδιαφερόμαστε να τα ακούσουμε. Βγήκε το ΚΕΠΕ και είπε ότι στο εξάμεινο θα έχουμε 4% ύφεση. Την αμφισβητείτε αυτή την εκτίμηση? Ή γιατί την αμφισβητείτε? Πώς? Θα τελειώσουν τα λεφτά στους 2-3 πρώτους μήνες. Και τα μέτρα στήριξης που λέγατε για το 20 είναι αναβληθέντες χώροι ένα μεγάλο κομμάτι τους. Και θα έρθει ο Απρίλιος και θα κλειδούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να τους καταβάλουν. Τι θα γίνει το 2021, θα έρθουμε δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα έρθετε να καταθέσετε και προϋπολογισμό για να πάμε σε πλεονάσματα? Ούτε εκεί ακούσαμε τίποτα. Όλα καλά? Ο δημοσιονομικός δρόμος είναι ο ίδιος? Εγείρεται κάποιο ζήτημα με τους εταίρους? Το βάζετε το θέμα? Ή θα πάμε σε προϋπολογισμό για το 2022 με τους στόχους που υπήρχαν πριν την πανδημία? Είναι μείζον ζήτημα. Δεν θα βγαίνει η άσκηση και θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Τα τρέχοντα. Κύριε Βρούτση, σας ακούσαμε με προσοχή. Σήμερα έβγαλε δελτίο τύπου η ΑΔΔΗ, που σας διαψεύδει, νομίζω, με πάρα πολύ τεκμηριωμένο τρόπο και αν θέλετε απαντήσεις, να τις απευθύνετε και στις οργανώσεις των εργαζομένων. Οι τράπεζες, κύριε Σταϊκούρα, έχουν πάρει 52 δις ρευστότητα αποστοχευμένα προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Με αρνητικό επιτόκιο. Και δεν τα διοχετεύουν. Υπόθηκε και πιο πριν, δεν έδειξε να σας απασχολεί το ζήτημα. Και θέλω να σας κάνω την εξής απλή ερώτηση. Μία επιχείρηση η οποία κατά το κοινό λεγόμενο έχει φάει πόρτα στα προγράμματα τα εγγυημένα από το κράτος, το ΤΕΠΗΧ και το COVID, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για το δικό της σκέλος για ένα project του Ταμείου Ανάκαμψης? Για να καταλάβουμε όλοι ποιους αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το περιφέρεται ως το ιερό δισκοπότηρο της επανάκαμψης της οικονομίας μας. Δεν σας ξέφυγε, παραδεχτήκατε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αφορά 5 δις μέσα στο 2021, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κανένα ποσό το οποίο πραγματικά μπορεί τα πράγματα να τα φέρει πάνω κάτω, να το ακούει αυτό ο κόσμος, και να γυρίσετε κι εσείς να ακούσετε τις οργανώσεις της επιχειρηματικότητας. Τι πάθαν όλοι αυτοί και λένε ότι κινδυνεύουν 200.000 επιχειρήσεις με κλείσιμο? Έχετε δει τα στοιχεία για τα προγράμματα τα εγγυημένα από το κράτος? Πόσες επιχειρήσεις στην εστίαση και τον τουρισμό πήρανε από το εγγυημένο πρόγραμμα για τον κορονοϊό στήριξη? 16 τον αριθμό. 16 τον αριθμό. Οι τράπεζες, κύριε Σταϊκούρα, έχουν αναδειχθεί στον μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας. Είναι τρέλα αυτό που ζούμε. 50 δις ρευστότητα από τη μία, πνίξιμο των επιχειρήσεων από την άλλη και ο λογαριασμός στο φορολογούμενο. Έχετε σχεδιασμό να κάνετε κάτι γι' αυτό? Δεν ακούσαμε τίποτα. Όλα καλά. Μα αραδιάσατε εδώ τα μέτρα, λες και συζητάμε ξανά τον προϋπολογισμό. Για το τι κάνατε, το τι δεν κάνατε, την έχουμε κάνει την κριτική μας. Σας λέγαμε από νωρίς, πάρτε μέτρα. Δεν μας ακούσατε. Φτάσαμε τώρα στην ύφεση και έρχεστε να μας πείτε ότι όλα καλά τα κάνατε. Και το παραδέχτηκε και η Κομισιόν. Λέει ότι
ανακάμψει οικονομία με την πολιτική σας. Νομίζω ότι είστε σε πολύ μεγάλη απόσταση από το τι πραγματικά συμβαίνει, από τις ανάγκες της κοινωνίας, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό του πώς προσεγγίζει η παράταξή σας τα ζητήματα τα οικονομικά. Σας είχαμε πει από την αρχή, το διαβλέψαμε, ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θέλετε να τα κρατήσετε για τους επιβιώσαντες. Δυστυχώς, και όποιες φωνές στη συντηρητική παράταξη ήταν διαφορετικές, έχουν μπει πλησίστιες στη λογική που αποτυπώνει το σχέδιο Πισαρίδη για τη βίαιη καθάριση της οικονομίας. Και με τη βίαιη καθάριση της οικονομίας θα αργήσει να ανακάμψει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Το υιοθετείτε κι εσείς. Σηκωθείτε στη δευτερολογία σας και πείτε, δεν είναι ζόμπι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος να το ακούσει αυτό. Είναι αθλειότητα να εξτομίζονται αυτά τα πράγματα. Να καταγράφονται σε επίσημες εκθέσεις και να αναπαράγονται από κυβερνητικά στελέχη. Δεν πρέπει να σημαίνει αυτό. Η ελληνική οικονομία για να ανακάμψει, καταρχήν πρέπει να υπάρξει ένα πακέτο στήριξης, το οποίο το διατυπώσαμε πάλι πριν λίγες μέρες, και με την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και με την παράταση της ενίσχυσης για το κόστος ενοικίασης, τη ρύθμιση βεβαίως του χρέους από τα χρέη του κορονοϊού, τη γενναία ρύθμιση του χρέους, η οποία αναπεριλαμβάνει και κούρεμα, και να τελειώνει και η ιστορία με το πτωχευτικό δίκαιο. Αποσύρετε αυτό το ανοσιούργημα οριστικά. Μην πηγαίνετε σε παρατάσεις. Κανένα πρόβλημα δεν θα λύσει. Θα επιταχύνει τη βίαιη ύφεση, θα την πολλαπλασιάσει και θα πολλαπλασιάσει και τα προβλήματα για τον Έλληνα φορολογούμενο. Το ΑΕΠ, εάν δεν το έχετε υπόψη σας, έχει φτάσει ήδη στα επίπεδα του 1996. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας από το οικονομικό επιτελείο να μείνει σε αυτό το βήμα εδώ και να πανηγυρίζει. Θα περίμενε κανείς, όταν ξεκίνησε η κρίση, να μπουν όλες οι μηχανές μπροστά. Παρεκκλίνατε από τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων για μία σειρά από προμήθειες και έργα. Στα μεγάλα έργα, στα έργα τα οποία πραγματικά μπορούν να ανεβάσουν την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, έχετε βαλτώσει. 2 χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει γίνει καμία δαπάνη. Εξαγγελίες, παλινοδίες, στασιμότητα. Από το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το ΒΟΑΚ, την Πατρών Πύργου. Και καθυστερήσεις, πολύ φοβάμαι, υπάρχουν και στα ψηφιακά έργα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι μια διαφυγή οικονομικής δραστηριότητας, η οποία αφήνει και πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί από την αρχή της κρίσης, μη μου πείτε ότι δεν ξέρατε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα πανδημίας και θα αναγκαστείτε να πάτε σε lockdown, δεν στηρίχτηκαν οι επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχαμε τις παλινοδίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα μπρος πίσω, click away, click in shop, όχι θα σας κλείσουμε, όχι θα σας ανοίξουμε, για να διαπιστώσουμε εκ των υστέρων ότι μόνο 15% των επιχειρήσεων είχαν τη δυνατότητα να δώσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Πόση σοφία ήθελε πια για να μπορέσετε εκείνη τη στιγμή να πείτε ότι θα οργανώσουμε ένα πρόγραμμα να βοηθήσουμε την ελληνική επιχείρηση να αναπτύξει τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. 9 μήνες περάσανε. Δεν χρειαζόταν σοφία, χρειαζόταν πολιτική βούληση. Δεν σας θεωρούμε ανόητους, δεν σας θεωρούμε χαζούς. Δεν ερχόμαστε εδώ να καταθέσουμε την άποψη ότι έχετε κάποιο σχέδιο συνωμοσίας στο μυαλό σας. Αλλά είστε εγκλωβισμένοι, είστε δέσμοι ιδεών καταστροφικών για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Εύχομαι ειλικρινά τα καμπανάκια τα οποία χτυπούν στην αγορά να φτάσουν και στα δικά σας τα αυτιά και να υπάρξει μια στροφή η οποία πρέπει να αφορά και το επίπεδο βεβαίως, όπως είπα πριν, της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου να πω για τα μεγάλα ψηφιακά έργα, όπου δεν πρέπει να υποτιμηθεί, είναι ένα τεράστιο κομμάτι της χρηματοδότησης το οποίο μπορεί και πρέπει να διοχετευθεί εκεί. Ως πρώην Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής θέλω να καταθέσω την ανησυχία μου, διότι είναι προφανές ότι ούτε ο ιδιωτικός τομέας έχει την επάρκεια αυτή τη στιγμή να απορροφήσει τα τεράστια κονδύλια τα οποία προβλέπονται, και θα σας ενθαρρύναμε εκεί πέρα να κάνετε ταχύτερα ακόμα βήματα. Είναι βεβαίως
Ένα πράγμα το οποίο το έχουν καταγράψει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι έχετε παραδεχτεί δημοσίως ότι τα μεγάλα ψηφιακά οριζόντια έργα τα οποία ξεκινήσαμε τα προχωράτε και αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά εδώ παρατηρούμε καθυστερήσεις οι οποίες δεν εξηγούνται. Δυστυχώς, κύριε Σταϊκούρα, και το λέω με λύπη, περιμέναμε σήμερα να δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Έχει συμβεί κοσμογονία. Δεν μπορεί να πολιτεύεστε και να ανεβαίνετε σε αυτό εδώ το βήμα σαν να μην υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις γύρω μας. Είμαστε πρωταθλητές στην ύφεση, πρωταθλητές στον αποπληθωρισμό. Δεν πάνε τα πράγματα καλά για το 21. Δεν πείθουν πλέον τα πανηγύρια. Λάβετε τα μέτρα σας λοιπόν, ακούστε τις προτάσεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και προσπαθήστε να πείσετε και κανέναν για το ότι μπορεί στοιχειοδός η συντηρητική παράταξη να προστατεύσει τα συμφέροντα της οικονομίας και της κοινωνίας, διότι κινδυνεύεται για δεύτερη φορά μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως παράταξη να ταυτιστείτε με τις μεγάλες οικονομικές καταστροφές οι οποίες έχουν επισυμβεί μέσα στην τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.